αυτά που λέει ο Ερντογάν σήμερα για την γαλάζια πατρίδα, τα έλεγαν τη δεκαετία του 1950 οι Τούρκοι. Η Τριμερής απέδειξε και κάτι ακόμη, ότι οι Τούρκοι όχι μόνο ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, αλλά ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν και εκβιαστική πολιτική εις βάρος της Ελλάδας, γιατί προς το τέλος της Τριμερούς έγινε το γνωστό πογκρόμ εναντίον της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, τα γνωστά Σεπτεμβριανά. Δηλαδή, όχι. Οργανωμένος από την τουρκική κυβέρνηση, αυτό το φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά επιβεβαιώθηκε, το ξέρουμε με βεβαιότητα, δηλαδή δεν είναι ότι το υποθέτουμε, βγήκε στους δρόμους και προκάλεσε καταστροφές σε περιουσίες, σε κτίσματα, σε εκκλησίες κτλ. Βίασε, σκότωσε, κατέστρεψε και πάει λέγοντας. Στην πραγματικότητα, τι έλεγε η Τουρκία, ότι εμείς εδώ έχουμε, γιατί τότε η ελληνική μειονότητα είχε κάποιο 100.000 κατοίκους, έχουμε 100.000 ομήρους. Τους οποίους σήμερα τους βλέπετε, αύριο μπορεί να μην τους βλέπετε. Τους εξαφανίζουμε. Τους σκοτώνουμε, τους καταστρέφουμε, οτιδήποτε. Επομένως, φάνηκε ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη να μετέλθει οποιοδήποτε μέσου προκειμένου να πιέσει την Ελλάδα στο Κυπριακό. Θεωρητικά η Τουρκία τι έλεγε? Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους ομοεθνείς μας στην Κύπρο, για τους Τουρκοκυπρίους. Αυτό όμως, εγώ πιστεύω ότι ήταν απλώς ένα πρόσχημα. Ούτε ένας Τουρκοκύπριος να μην υπήρχε, η Τουρκία δεν είχε δείξει το ίδιο ενδιαφέρον. Όπως είχε δείξει τα Δωδεκάνησα, μόνο δεν υπήρχε σχεδόν κανένας Τούρκος στα Δωδεκάνησα, παρά μόνο λίγοι στη Ρόδο και στην Κο. Άρα το σχέδιο της Τουρκίας ήταν, έτσι το αντιλαμβάνονταν οι Τούρκοι, να μην βρεθεί υπό περικύκλωση από την Ελλάδα. Η Τουρκία πολλές φορές το είπε αυτό και διεθνώς το έλεγε. Εμάς δεν μας αρέσει να το ακούμε. Ναι. Από τη δική μας πλευρά δεν ίσχυε βέβαια, αλλά οι Τρίτοι το άκουγαν ως λογικό επιχείρημα. Ποιο ήταν αυτό? Έδειχνε ένα νοερό χάρτη, τώρα τον κάνω στο προφορικά η Τουρκία, και έλεγε: Ναι. Σύνορα είναι κατά μήκος του Εύρου. Όταν τελειώνει ο Εύρος, τι υπάρχει? Μια αλυσίδα ελληνικών νησιών. Η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, το Δωδεκάνησα μέχρι τη Ρόδο, που στρίβουν μέχρι το Καστελόριζο, και μετά θα ενωθεί και η Κύπρος με την Ελλάδα. Αν τα ενώσει όλα αυτά, μας έκοψαν από την ανοιχτή θάλασσα. Αυτά που λέει ο Ερντογάν σήμερα για την γαλάζια πατρίδα, τα έλεγαν τη δεκαετία του 1950 οι Τούρκοι. Ναι. Αυτό η ελληνική πλευρά έλεγε ότι είναι ψευδεπιχείρημα, γιατί εμείς δεν θέλουμε ούτε να κλείσουμε κανέναν. Ναι, δεν έχουμε επέκταση αντίγεια βλέψη. Ελεύθεροι θα είμαστε όλοι στις θάλασσες να κινούμαστε τα λοιπά. Ο τρίτος όμως που το άκουγε, γιατί πρέπει να βγούμε στη θέση των άλλων. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας. Ναι. Τα λένε, τα ακούμε εμείς και αυτό τα πιστεύουμε εμείς, έτσι θα είναι και για τους υπόλοιπους. Αν ήσουν όμως από την Κολομβία, αν κάποιος ήταν από το Βέλγιο, αν κάποιος ήταν, ξέρω εγώ, από την Ινδονησία και του το έδειχνε αυτό στο χάρτη, έλεγε, ρε παιδί μου, μήπως έχουν και αυτοί. Ναι, ένα δίκαιο. Κάπου έχουν δίκαιο, ρε παιδί μου. Μήπως και αυτοί πρέπει κάτι να πάρουν. Είχαν δίκαιο? Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά το ερώτημα δεν ήταν αν είχαν ή αν δεν είχαν, αλλά πώς εμφανίζονταν ενώπιον των άλλων. Εκεί είναι το χρήσιμο. Η Ελλάδα έκανε μεγάλες προσπάθειες για να αναιρέσει αυτά τα επιχειρήματα. Προσέφηκε ξανά στα Ηνωμένα Έθνη το 1956, το 1957, το 1958, μετά το 1954. Σε πολλές περιπτώσεις έκανε ο Ευάγγελος Αβέρφος, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε κάποια στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη μια καταπληκτική ιδέα, ότι μπορεί να μετακινήσει την Κύπρο από το χάρτη. Κάποιοι όλοι θα αναδουλεύοντας πώς θα γίνει αυτό. Τι θέλει η Τουρκία, φοβάται για την ασφάλειά της. Θα αποστρατιωτικοποιήσουμε την Κύπρο. Τι θέλει η Τουρκία, φοβάται ότι θα την κλείσουμε από την Άνω Θάλασσα. Θα της δώσουμε εμπορικά δικαιώματα σε όποιο λιμάνι της Κύπρου θέλει. Να μπαίνει, να κάνει εμπόριο ελεύθερα. Τι φοβάται η Τουρκία, ότι θα ασκήσουμε καταπιεστική πολιτική εις βάρος της Τουρκοκυπριακής κοινωνίας. Θα τη θέσουμε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ποιο καθεστώς θα έχουμε, ό,τι πούν τα Ηνωμένα Έθνη. Ποιο είναι το πιο φιλελεύθερο καθεστώς που μπορεί να υπάρξει για μια μειονότητα, εμείς αυτό θα εφαρμόσουμε. Θα δώσουμε ό,τι δικαιώματα θέλει. Η ελληνική πλευρά ήταν διατεθειμένη να κάνει σοβαρές υποχωρήσεις. Δεν υποχωρεί, λογικά πράγματα δηλαδή. Ναι. Αποδείκνυε με αυτόν τον τρόπο ότι η Τουρκία δεν ήταν ότι φοβόταν, δεν ήταν ότι ανησυχούσε για τους Τουρκοκύπριους. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Άλλοι λόγοι.